Καλημέρα σας. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, μπαίνοντας και στις λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι ότι ένα κομμάτι έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση, τη συνέχεια αυτών, διότι πήραν μπρος με τον κορονοϊό, αλλά χρειάζονται επενδύσεις για να προχωρήσει και η έρευνα, άρα ενδεχομένως να είναι και αυτός ένας λόγος για τις δηλώσεις τώρα, έτσι, τις πολύ αισιόδοξες, για να υπάρχει και ενδιαφέρον από πλευράς χρηματοδοτών να συνεχίσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια αναπτύρωση ηθικού της επιστημονικής κοινότητας, ότι είμαστε κοντά σε αυτά τα εμβόλια τα οποία θα θεραπεύουν τα πάντα. Ναι, είναι γεγονός ότι δημιουργείται μια αισιοδοξία για την οποία μιλούσαμε ή μιλούσαν κάποιοι εδώ και λίγο καιρό μετά από την εμφάνιση των εμβολίων κατά του κορονοϊού. Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στη νέα αυτή τεχνολογία του mRNA, όπως κατάληξε να λέγεται, όπου δηλαδή αξιοποιείται το mRNA σαν όχημα κατασκευής πρωτεϊνών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα ή ως εμβόλια, όπως στην περίπτωση του κορονοϊού της COVID-19. Mm-hmm. Είναι μια νέα τεχνολογία, η οποία ως τεχνολογία δεν είναι νέα, αλλά τώρα για πρώτη φορά με την COVID-19 χρησιμοποιήθηκε στον άνθρωπο για να καταπολεμήσει αυτή την λίμωξη. Και φάνηκε ότι εφόσον έχουν ξεπεράσει πολλά προβλήματα που αφορούν τεχνικές δυσκολίες, αλλά και άλλα, στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε αν θέλετε, είναι πιο έτοιμη η επιστημονική κοινότητα να τα αξιοποιήσει και για άλλες περιπτώσεις, yeah, όπως είναι η καρκίνη ή άλλες λοιμώδεις νόσοι. Επομένως, συμφωνώ με αυτή την αισιοδοξία που υπάρχει, απλά δεν είμαι σίγουρος πότε αυτό θα αποδώσει προς όφελος της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνομαι, κύριε καθηγητά, από τα λίγα που προσπαθήσαμε να μάθουμε και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, της πανδημίας με τα εμβόλια mRNA τεχνολογίας, ότι βεβαίως αυτή ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Αυτή δοκιμάστηκε για το εμβόλιο του κορονοϊού, αλλά οι ειδικοί, οι επιστήμονες, αυτή τη τεχνολογία την είχαν για αυτές τις ασθένειες που τώρα συζητάμε και ήταν ένα πουστάρισμα, αν θέλετε, και τώρα είναι η εξέλιξή τους. Αν μπορείτε όμως να μας πείτε, γιατί είπατε και κάποιες τεχνικές δυσκολίες που έχουν ξεπεραστεί, τι κάνει αυτή η τεχνολογία, πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε, η τεχνολογία ως σύλληψη είναι πάρα πολύ απλή. Ναι. Το mRNA, για να εξηγήσουμε ξανά, είναι το αγγελιαφόρο RNA. Είναι ένας μεσάζοντας, είναι ένα μόριο που παίζει τον ρόλο μεσάζοντα μεταξύ του DNA, που είναι ο γενετικός κώδικας, και των ριβοσωμάτων, όπου θα γίνει η μετάφραση του mRNA για την κατασκευή πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες είναι στην ουσία όλοι οι εργάτες που κάνουν όλες τις δουλειές, mm-hmm, μέσα στο κύτταρο. Για να κάνουν αυτές τις δουλειές κωδικοποιούνται από το DNA. Και για να κατασκευαστούν οι πρωτεΐνες με την χρήση των αμινοξέων που γνωρίζουμε, πρέπει να μεσολαβήσει ο επιστάτης ή ο εργολάβος, που είναι το mRNA. Το mRNA λοιπόν δίνει τις οδηγίες άμεσα στα ριβοσώματα, που είναι τα εργοστάσια του κυττάρου, για να κατασκευαστούν αυτές οι πρωτεΐνες. Στη σύλληψή της λοιπόν είναι πολύ απλή. Δίνουμε ένα mRNA που μας ενδιαφέρει, κατά βούληση το κατασκευάζουμε, το στέλνουμε μέσα στο κύττάρο και το κύττάρο ξεκινά να το αποκωδικοποιεί, να το διαβάζει και να κατασκευάζει την πρωτεΐνη που εμείς κωδικοποιήσαμε μέσα στο mRNA. Ναι. Τώρα, οι τεχνικές δυσκολίες και οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η ερευνητική κοινότητα ήταν κυρίως δύο. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες, αλλά οι δύο κυριότερες ήταν, πρώτον, σε ό,τι αφορά το mRNA, να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του. Ξέρετε, το mRNA λέμε συχνά ότι είναι ένα ξαδελφάκι του DNA. Όμως έχουν μερικές ουσιώδεις, θεμελιώδεις διαφορές. Μια θεμελιώδης διαφορά είναι ότι το DNA ως μόριο είναι πάρα πολύ σταθερό σε συνθήκες περιβάλλοντος. Είναι πολύ πιο σταθερό από ότι το mRNA, το οποίο είναι πάρα πολύ ευάλωτο, πάρα πολύ ευαίσθητο. Πολύ εύκολα καταστρέφεται, διότι υπάρχουν ένζημα παντού στο ανθρώπινο σώμα, στο ανθρώπινο κύτταρο, που μπορούν να καταστρέψουν εύκολα αυτό το αγγελιαφόρο μόριο που ονομάζουμε mRNA. Mm-hmm. Η πρώτη πρόκληση λοιπόν ήταν να κατασκευαστεί ένα τροποποιημένο mRNA, το οποίο να είναι πιο σταθερό στο βιολογικό περιβάλλον, μέσα στο βιολογικό περιβάλλον.
Η δεύτερη πρόκληση ήταν να σταλεί το mRNA με ασφάλεια εκεί που πρέπει. Δηλαδή το δίνουμε με μια ένεση ως εμβόλιο ή μπορεί αύριο να το στέλνουν οι άνθρωποι με μια ενδοφλέβια ίσως ένωση, με μια ενδομυϊκή ίσως ένεση ή με κάποιο άλλο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να καταλήξει αυτό το μόριο, να καταλήξει εκεί που είναι το όργανο στόχος. Mm-hmm. Αν πρέπει να είναι η καρδιά, αν πρέπει να είναι ένας όγκος στον μαστό, αν πρέπει να είναι ένας όγκος στους πνεύμονες, αν πρέπει να είναι ένας ιός ο οποίος έχει μολύνει τον οργανισμό. Το πώς θα πάει λοιπόν εκεί που πρέπει είναι επίσης μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που αφορά σε όλα τα φάρμακα, όχι μόνο για αυτό που μιλούμε. Να. Επομένως, οι άνθρωποι κατάφεραν να ξεπεράσουν, με πολλές δυσκολίες ίσως, αλλά κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις και να στείλουν μέσα στο σωστό όχημα, προστατευμένο, σταθερό, το mRNA που γνωρίσαμε με τον κορονοϊό. Που χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως εμβόλιο κατά του κορονοϊού που προκαλεί την COVID-19. Τώρα λοιπόν που κατά κάποιο τρόπο ξεπέρασαν αυτές τις προκλήσεις, είναι έτοιμοι οι επιστήμονες να χρησιμοποιήσουν παρόμοια μεθοδολογία για να φτιάξουν άλλες πρωτεΐνες που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν άλλες ασθένειες. Mm-hmm. Επομένως, χοντρά-χοντρά αυτή ναι. είναι η προσέγγιση. Άρα εστιάζουμε τώρα στη στόχευση ουσιαστικά. Απλά τώρα, ναι, εντάξει, με το φτωχό μου επιστημονικά μια λουδάκι σκέφτομαι την παρακεταμόλη, την πίνουμε για πονοκέφαλο, για κάτι άλλο. Που ξέρουν, δεν είναι το πιο απλό αυτό που λέω, ότι δράει για πονοκέφαλο. Όμως, ναι. Ναι. Η παρακεταμόλη όμως που φέρνετε ως παράδειγμα ή και πολλά άλλα φάρμακα έχουν όπως λέμε σχετικά μεγάλο θεραπευτικό παράθυρο. Δηλαδή αν πάει λίγο παραπάνω παρακεταμόλη ή λίγο λιγότερη στο όργανο στόχο ή σε άλλα όργανα ναι. που κανονικά δεν πρέπει να πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν πάει δεν θα προκαλέσει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο οργανισμός μπορεί να το χειριστεί. Υπάρχουν όμως φάρμακα τα οποία θέλει να πάνε μόνο το όργανο στόχος. Αν πάνε κάπου αλλού μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρές παρενεργίες. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με τις χημειοθεραπείες τώρα. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε καλύτερα ή όχι. Κύριε καθηγητά, το ίδιο ισχύει τώρα και με τις χημειοθεραπείες. Σωστά. Το ότι στοχεύουν κάπου πάρα πολύ αλλά... Ακριβώς το παράδειγμα που λέτε, τις χημειοθεραπείες, διότι όντως και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει το φάρμακο μόνο εκεί που πρέπει. Γι' αυτό και έχουμε τις σοβαρές παρενέργειες από το μυελό των οστών και την αιμοποίηση που προκαλείται από το γεγονός ότι η χημειοθεραπεία είναι τοξική. Είναι τοξική για τον καρκίνο, αλλά είναι τοξική και για τα χρήσιμα κύτταρα αιμοποίησης του οργανισμού μας. Γι' αυτό και προκαλούνται, και για άλλα κύτταρα βεβαίως, γι' αυτό και προκαλούνται οι παρενέργειες που γνωρίζουμε, όπως παραδείγματος χάρη και το ότι πέφτουν τα μαλλιά. Ναι, και στο στομάχι και όλα αυτά που δημιουργούνται. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, κρατάμε την αισιοδοξία. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση πήγε στις ράγες. Έτσι αυτή η τεχνολογία... Ναι, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία το θέσατε. Τέθηκε στις ράγες ένα τρένο, το οποίο έχει να κάνει μεγάλη απόσταση για να αποδειχθεί από τη μια η ασφάλεια, το πρώτο και πρωταρχικό, το πρώτο και κύριο, η ασφάλεια αυτής της προσέγγισης, με τα μόρια που θα επιλέξουν οι άνθρωποι να κωδικοποιήσουν με το mRNA, και το δεύτερο, η αποτελεσματικότητα, εφόσον βεβαίως καταφέρουν να το στείλουν στο όργανο στόχο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες και μεγάλα πανεπιστημιακά εργαστήρια, τα οποία ασχολούνται εκατοντάδες ειδικοί ερευνητές προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι θέμα χρόνου. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα του εάν θα προκύψει αυτή η προσέγγιση και αυτή η νέα θεραπεία. Είναι θέμα χρόνου. Πότε. Μάλιστα. Τώρα, αν θα είναι 3 ή 5 ή 10 χρόνια, αυτό θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Να είστε καλά.